Την ώρα που η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει τη χώρα, χτυπώντας κυρίως νεότερες ηλικίες, πολίτες του νησιού εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, σχολιάζοντας παράλληλα τα μέτρα που θα ισχύσουν από τον επόμενο μήνα. Πολύ σωστό είναι το θέμα αυτό. Γιατί για ποιο λόγο να μπει ο ανεμβολίαστος μέσα, όταν είμαστε όλοι εμβολιασμένοι? Ένας να μπει, χαλάει όλη τη σειρά, όλη την ιστορία. Γιατί επειδή έχουν μια κουλτούρα που λένε δεν εμβολιαζόμαστε. Κάποιοι έχουν και μια καραμέλα που λένε ότι δεν το θέλει η εκκλησία, είναι ψέμα. Πέρυσι αυτά τα μαγαζιά μείνανε κλειστά 6 μήνες. Ξέρετε τι λεφτά χάσανε αυτοί οι άνθρωποι? Εγώ το έχω κάνει και τις δύο δόσεις, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Άμα δω και είναι ανεμβολίαστοι μέσα, τους ξέρω, δεν θα μπαίνω ούτε εγώ μέσα. Τα μαγαζιά να πάνε να εμβολιαστούν. Τι πάει να πει αυτό, πάμε να δει στην επιστήμη? Φταίνε διάφοροι ανεγκέφαλοι και έχουν πέσει θύμα στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι δηλαδή για μένα. Είναι θύματα του διαδικτύου και της κακής ίσως ενημέρωσης. Το χειμώνα το Σεπτέμβρη, όταν εμείς θα κληθούμε να βάλουμε τον κόσμο στο εσωτερικό των καταστημάτων μας, πέραν ότι πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι οι αστυνομικοί και να ελέγχουμε τον κόσμο, τα ποστά είναι χαμηλά και έτσι δεν ξέρουμε με ποιο κόσμο θα δουλέψουμε. Η υποχρεωτικότητα είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα αποδώσει, διότι σαν φιλοσοφία νομίζω ότι όσοι είναι, ας το πούμε, οι αρνητές του εμβολίου, με τον τρόπο αυτό δεν θα πείσει τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί απολαμβάνουν το καφεδάκι τους και την καλή παρέα, έχοντας πληροφορηθεί τα όσα θα ισχύσουν τις επόμενες μέρες σε κλειστούς χώρους όπως καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες και όχι μόνο, καθώς θα μπορούν να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες. Δεν ξέρω αν έχω πιστεί, εγώ δεν θέλω να το κάνω. Απά να ρωτήσετε αυτό που από το ανακοίνωσε, ότι οι καφετζίδες θα γίνουν. Όχι τα εγώ τον πίνω σπίτι μου. Εγώ είμαι ανεμβολίαστος να είμαι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είμαι εναντίον του εμβολίου, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, διότι δεν αισθάνομαι πως δεν είμαι καλά. Άλλος θέλει να το κάνει, άλλος δεν θέλει. Από εκεί και πέρα εγώ τα κάνω. Τα εμβολία. Και αν ξανατύχει θα το ξανακάνω, και εγώ και η γυναίκα μου. Σε υγειονομικούς ναι, γιατί είναι συνέχεια με πολίτες και τα άλλα επαγγέλματα πολίτες, πρέπει να το κάνουν. Την ίδια ώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία. Και οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται σε 2 rapid test την εβδομάδα, τα οποία θα πληρώνουν με δικά τους έξοδα, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει οι ανεμβολίαστοι μόνο να κάνουν τεστ και μερικά τους έξοδα, αλλά να υπάρχει κρατική μέρημνα όλου του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που υπάρχει στα σχολεία να γίνεται προληπτικός έλεγχος εβδομαδιαίως με τεστ, να μην βάζουν λεφτά από τη ζέπη, να είναι κρατική μέρημνα προφανώς από τη στιγμή που τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν με όρους ασφάλειας. Εν τω μεταξύ, με στάση εργασίας προειδοποιούν οι υγειονομικοί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στην περίπτωση που τεθούν σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι συνάδελφοί τους. Την Τετάρτη, 7 η ώρα, στις πύλες των νοσοκομείων, οι μαχόμενοι υγειονομικοί θα είναι εκεί, γιατί η επιλογή της κυβέρνησης να απολύσει εργαζόμενους δεν θα περάσει. Αν τολμήσει να βγάλει σε αναστολή εργαζόμενους, την επόμενη ημέρα θα παγώσουν τα νοσοκομεία, όλες οι δομές υγείας. Δηλαδή, στάση εργασίας. Στάση εργασίας, κινητοποιήσεις.